Νέα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν το τι ακριβώς συνέβη λίγες ώρες πριν αλλά και λίγο μετά τον αδόκητο χαμό της Σύριδας την 21η Μαρτίου του 2021 προκύπτουν από την έρευνα της εκπομπής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια κλίση 11 δευτερολέπτων στο 166, δηλαδή το ΕΚΑΒ, που πραγματοποίησε η κατηγορούμενη μάνα το μεσημέρι της 20ης Μαρτίου του 2021, ένα 24ωρο προτού η Ήριδα βρεθεί νεκρή. Όπως προκύπτει από τη δημοσιογραφική έρευνα, στη 1.07 το μεσημέρι της 20ης Μαρτίου, η κατηγορουμένη πραγματοποιεί δισεξήγητο τηλεφώνημα συνολικής διάρκειας 11 δευτερολέπτων προς το ΕΚΑΒ. Η απάντηση την οποία έδωσε τόσο η ίδια όσο και η αδερφή της Δήμητρα όταν ερωτήθηκε από την ανακρίτρια σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη κλίση ήταν ότι πραγματοποιήθηκε προκειμένου να πληροφορηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, καθώς η μητέρα της Ελένη Λεγάτου είχε υποστεί λιποθυμικό σοκ. Η επίσημη θέση λοιπόν ήταν ότι στη 1.07 το μεσημέρι της 20ης Μαρτίου του 2021 η κατηγορουμένη, η αδερφή της Δήμητρα, η μητέρα της και ο σύζυγος της μητέρας της βρίσκονταν στο σπίτι της οδού Μπιζανίου, εκεί όπου βρίσκονταν ζωντανές η Ήρυδα και η Τζορτζίνα. Το ρεπορτάζ της εκπομπής και τα πραγματικά περιστατικά τα οποία αποκαλύπτουμε σήμερα θέτουν καυτά ερωτήματα κατά πόσο η πραγματική αιτία για την οποία πραγματοποιήθηκε η κλίση 11 δευτερολέπτων της κατηγορούμενης μάνας προς το ΕΚΑΒ το μεσημέρι της 20ης Μαρτίου ήταν το λιποθυμικό σοκ της μητέρας της. Ήταν όντως η Ελένη Λεγάτου και ο σύζυγός της εκείνο το μεσημέρι στο σπίτι της οδού Μπιζανίου? Ή μήπως αυτό το σενάριο εξυφάνθηκε εκ των υστέρων, δηλαδή μετά τον αδόκητο χαμό της Σύριδας, που κατά τη δικαιοσύνη είναι ένας τραγικός ασφυκτικός θάνατος? Η έρευνα των ανοιχτών υποθέσεων αποκαλύπτει ότι το πρωινό της 20ης Μαρτίου η κατηγορουμένη μίλησε με πολλούς. Κομβική σημασία όμως θεωρούνται δύο κλήσεις προς και από την αδερφή της Δήμητρα. Στις 12.06 και 57 δευτερόλεπτα η αδερφή της κατηγορουμένης την καλεί και συνομιλούν για 128 δευτερόλεπτα. Στις 12.48 η Δήμητρα Πισπυρίγκου καλεί εκ νέου την αδερφή της και συνομιλούν για 72 δευτερόλεπτα. Εξεταζόμενη στο δικαστήριο, η αδερφή της κατηγορουμένης ανέφερε ότι όταν έγινε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, δηλαδή στις 12.48, εκείνη βρισκόταν στην Πάτρα, δίπλα στην αδερφή της, και ήθελε να τη ρωτήσει ποια φρουτόκρεμα έπρεπε να αγοράσει για την Ήρυδα. Στην πρώτη της μαρτυρία τον Ιούνιο του 2022, είχε αναφέρει ότι εκείνη την ημέρα και ώρα βρισκόταν στο σπίτι της μητέρας της, στην Κάτω Αχαγιά, και ότι ξεκίνησε μαζί με τη μητέρα της και τον πατριό της να πάνε στο σπίτι της Μπιζανίου για να συμπαρασταθούν στην κατηγορουμένη. Ενώ στη δεύτερη μαρτυρία της, τον Οκτώβριο του 2022, δικαιολόγησε την κλίση στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για λιποθυμικό επεισόδιο της μητέρας της. Στο δικαστήριο, βέβαια, είπε ότι όταν έγινε το τηλεφώνημα της 20ης Μαρτίου, ήταν ήδη στην Πάτρα. Στις αρχές είχε πει ότι βρισκόταν στο σπίτι της Κάτω Αχαγιάς. Και όλα αυτά το ίδιο πρόσωπο, η αδερφή της κατηγορουμένης. Συμπέρασμα. Κατά τον ένα εαυτό της Δήμητρας Πισπυρίγκου, εκείνον που εμφανίστηκε στις αρχές πριν από τη δίκη στις 12.48 το μεσημέρι της 20ης Μαρτίου του 2021, βρισκόταν στο σπίτι της Κάτω Αχαγιάς σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από την Πάτρα μαζί με τη μητέρα της και τον πατριό της. Κατά τον άλλο της εαυτό, εκείνον που εμφανίστηκε στο δικαστήριο όταν πραγματοποιήθηκε η κλίση, βρισκόταν ήδη στην Πάτρα, δίπλα στην αδερφή της και ρωτούσε για την κρέμα της Ήρυδας. Όποια από τις δύο αντιφατικές εκδοχές της αδερφής της κατηγορουμένης και αν πιστέψουμε, το δεδομένο είναι ένα, ότι στη 1.07, όταν η κατηγορουμένη καλεί το ΕΚΑΒ και ακούει το ηχογραφημένο μήνυμα των 11 δευτερολέπτων, δεν το έκανε επειδή η μητέρα της υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Ακόμη και αν κατά την πρώτη εκδοχή της Δήμητρας Πισπυρίγκου, εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σπίτι της Κάτω Αχαγιάς μαζί με τη μητέρα της και τον πατριό της δηλαδή, βρισκόταν σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από το σπίτι της Μπιζανίου και δεν θα προλάβαιναν στα 19 λεπτά να φτάσουν στην οικία Δασκαλάκη Πισπυρίγκου, καθώς αυτή την απόσταση τη διανύει ένας κανονικός οδηγός σε 30 με 40 λεπτά και όχι σε ώρα αιχμής. Οπότε, ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος κλίσης του ΕΚΑΒ μία ημέρα πριν το φεδιό της Ήρυδας? Οι αρχές εκτιμούν ότι όλο αυτό αποτελούσε μία πρόβα θανάτου για το βρέφος, την Ήρυδα, που κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.